Στο μεταξύ, μένεται η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από την εγκύκλιο Τσακλόγλου για τις συντάξεις χειρίας και αναπηρίας. Εχθές, ο Υφυπουργός Εργασίας ανέφερε πως δεν πρόκειται να υπάρξουν περικοπές στις συντάξεις και αναδρομική ισχύ του μέτρου. Ωστόσο, στη σχετική υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στα τέλη του 2021, αναγράφεται με σαφή τρόπο πως η αναπροσαρμογή ορισμένων συντάξεων ξεκινά από τις 13 Μαΐου του 2016. Η εγκύκλιος ορίζει ολοκάθαρα ότι θα εφαρμοστούν οι κανόνες σόρευσης, άρα μια εθνική σύνταξη για τις περιπτώσεις των συνταξιούχων εξιδίου δικαιώματος ή κατά μεταβίβαση, που προέκυψαν μετά τις 13 Μαΐου του 2016. Άρα περικοπές για δεκάδες χιλιάδες δικαιούχους σύνταξης αναπηρίας ή χειρίας ή διπλή σύνταξης, για όσους προέκυψαν από την ανωτέρω ημερομηνία. Τελεία και παύλα. Την άμεση ακύρωση της απαράδεκτης εγκυκλίου Τσακλόγλου, όπως την χαρακτηρίζει, ζήτησε με ανακοίνωσή της η τομεάρχης εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ, Μαριλίζα Γιαννακοπούλου. Μένουμε, κυρίες και κύριοι, στα της οικονομίας. Ανοίγουμε τη συζήτηση με τους συναδέλφους. Καλησπέριζω λοιπόν εδώ τον Κώστα Πουλακίδα και τον Ιάσονα Σκηνά Βαδόπουλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, Ιάσονα, ξεκινώ με σένα. Καθώς βλέπουμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης, αν και δεν το συνηθίζει τουλάχιστον για αυτό το θέμα, για το θέμα της ενεργειακής κρίσης, επιχείρησε σήμερα να πάρει πάνω του με αυτή τη διαγγελματικού χαρακτήρα δήλωσή του. Το μηνιαίο πρόγραμμα ενίσχυσης για την ενεργειακή κρίση. 400 εκατομμύρια ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. 5 εκατομμύρια λιγότερα, βέβαια, ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος. Mm-hmm. Τι έχουμε αυτή τη στιγμή? Έχουμε μια ενεργειακή κρίση, η οποία σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση της ρήτρας αναπροσαρμογής διαλύει τσέπες πολιτών, νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Και σήμερα η κυβέρνηση ανακοινώνει νέα μέτρα. Mm-hmm. Ορθώς η κυβέρνηση, λέω εγώ, μπαίνει στη διαδικασία να ανακοινώσει μια σειρά μέτρων οικονομικής ενίσχυσης για να μπορέσει να αναχαιτήσει την ενεργειακή κρίση και το ράλι το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά. Ταυτόχρονα όμως η κυβέρνηση δεν λαμβάνει κανένα ουσιαστικό μέτρο για να αντιμετωπίσει την έκρηξη τιμών που υπάρχουν στα βασικά αγαθά, στα προϊόντα, στα σούπερ μάρκετ κλπ. Επί του συγκεκριμένου τώρα, για τα σημερινά μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν. Έχει ένα ενδιαφέρον να τα συγκρίνουμε με το τι ίσχυε Δεκέμβριο και Νοέμβριο. Και τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά. Γιατί μπορεί σήμερα με διθυραμβικό τρόπο ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας να ανακοίνωσε 42 ευρώ μέση μηνιαία ενίσχυση. Ναι. Το Δεκέμβριο, βέβαια, αυτή η ενίσχυση ήταν 49,5 ευρώ. Περισσότερο άρα. Βλέπουμε μία πτώση λοιπόν. Και αφορούσε μέχρι 600 κιλοβατόρες. Πλέον η ενίσχυση αφορά μέχρι 300 κιλοβατόρες. Δηλαδή λιγότερο και από εκεί ακριβώς που καίει το μέσο νοικοκυριό. Ακριβώς. Μέχρι το Δεκέμβριο αυτό ίσχυε για ένα σπίτι. Mm-hmm. Με συγχωρείτε, ίσχυε για περισσότερα από ένα σπίτι. Τώρα ίσχυε για ένα σπίτι. Άρα βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά. Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, παράλληλα, καταγγέλει την κυβέρνηση για μείωση κατά 15% στο κοινωνικό τιμολόγιο. Αυτό το οποίο μένει να φανεί το επόμενο διάστημα είναι το τι θα συμβεί με τη λιπητερή όταν έρθουν οι λογαριασμοί και δουν οι πολίτες το τι ακριβώς συμβαίνει με τα νέα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Το ζητούμενο στην παρούσα φάση είναι να υπάρξουν όντως όλα τα απαραίτητα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης και στήριξης επιχειρήσεων και νοικοκυριών, mm-hmm. ούτως ώστε να μπορέσουν να ανακουφιστούν οι πολίτες, γιατί έρχεται πολύ σκληρός χειμώνας, Γιώργο. Έτσι ακριβώς, και βεβαίως με τα τρελά νούμερα που ακούμε κάθε φορά που έρχεται ένας λογαριασμός είτε ρεύματος είτε φυσικού αερίου στα σπίτια, δεν ξέρω αν τα 40 και τα 42 ευρώ μπορούν να κάνουν ουσιαστική διαφορά, έτσι. Δεν αρκούν σίγουρα. Mm-hmm. Πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω μέτρα ενίσχυσης. Δεν γίνεται την ίδια στιγμή η κυβέρνηση να ορίζει έναν προϋπολογισμό ο οποίος να μην καλύπτει τις ανάγκες της τρέχουσας συγκυρίας. Δηλαδή έχουμε ενεργειακή κρίση, ναι, έχουμε υγειονομική κρίση, αυτά τα δύο συνδέονται και ταυτόχρονα. Όπως φαίνεται, εν τέλει, ο σχεδιασμός και η στρατηγική της κυβέρνησης δεν ανταποκρίνεται στο σύνολο των αναγκών των πολιτών σε μια περίοδο που, επαναλαμβάνω, δεν έχουμε ζήσει ακόμη όλη την επιθετική διάσταση της ενεργειακής κρίσης και το επόμενο mm-hmm. διάστημα θα δυσκολέψει και άλλο η κατάσταση. Η κυβέρνηση από την πλευρά της οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μπορέσει να ενισχύσει τους πολίτες. Θα επιστρέψουμε για να δούμε ούτως ή άλλως και το πώς επενεργεί η ενέργεια σε όλη την αγορά. Ωστόσο, Κώστα, ένα επίσης βασικό θέμα, το είδαμε και στο ρεπορτάζ του Ιάσονα Σκηνά Παπαδόπουλου, που απασχολεί τη δημόσια σφαίρα σήμερα, έχει να κάνει με αυτό το διαφαινόμενο μπροσπίσω του Υφυπουργού Εργασίας. Λέω διαφαινόμενο γιατί δεν το είδαμε στο χαρτί, στα χαρτιά. Δεν υπάρχει μπροσπίσω. Υπάρχει αιμονή σε αυτό το οποίο είπαμε. Ναι. Μιλάμε για τις συντάξεις χειρίας mm-hmm. και αναπηρίες, οι οποίες μειώνονται. Απροπό, θέλω να πω, ακούγοντας τώρα τον Ιάσονα, ότι μου κάλεσε εντύπωση το εξής. Ότι ενώ το Γενάρη η κρίση, η ακρίβεια είναι όλο και μεγαλύτερη και στους λογαριασμούς
παράδειγμα του ρεύματο. Ναι. Τα μέτρα στήριξη είναι και λιγότερα. Mm-hmm. Άρα μεγαλώνει το handicap. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Ο προπολογισμό, έτσι. Όχι μόνο ο προπολογισμό, ο οποίο είναι στηριγμένο στο ευνοϊκότερο σενάριο. Δηλαδή θα υπάρξει ακρίβεια και δεν θα υπάρξει και επιπτώσει από την πανδημία. Αλλά θα το βρούμε τώρα, ξαναφτιάξουμε άλλο προπολογισμό. Τώρα με ρώτησε όμω για τη συντάξη. Τι έχει συμβεί. 30 Δεκεμβρίου ο κύριο Τσακλόγλου έβγαλε μία εγκύκλιο. Ο Υπουργός, όχι υπουργική απόφαση, εγκύκλιο, η οποία ουσιαστικά λέει ότι κόβονται έως και 269 ευρώ από τις συντάξεις χειρίας και αναπηρίας. Το επισημαίνω μποναμάς στους πιο αδύναμους. Έτσι, ήταν ό,τι χειρότερο μπορούσε να γίνει. Στόχος να αποκομίσει το ΕΦΚΑ γύρω στα 320-350 εκατομμύρια. Εμείς το βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Ακριβώς αυτή είναι η εγκύκλιος. Ποια είναι η υπόθεση. Τι έχει συμβεί. Ο κ. Τσακλόγλου είναι ένας ευπρεπής άνθρωπος. Πολύ ευπρεπής άνθρωπος. Αποφάσισε όμως να καλύψει με το προσωπικό του κύρος την επιστροφή των συντάξεων στα χρόνια και στις πολιτικές των μνημονίων. Αυτή είναι μια μνημονιακή περικοπή. Είπε λοιπόν ο κ. Τσακλόγλου, αφού έγινε ο μεγάλος χαμός, από το κόντρα ξεκίνησε ο μεγάλος χαμός, γιατί στο κόντρα το πήραμε χαμπάρι στις 30 του Δεκέμβρη, όταν βγήκε η γύκλος, δεν το πήρε κανένας άλλος χαμπάρι. Λοιπόν, είπε λοιπόν ο κύριος Τσακλόγλου, αφού άκουσε και τα χρονιά του από το Μαξίμου, ότι δεν θα υπάρξει, κανείς δεν θα δει μείωση, γιατί η μείωση θα είναι μόνο για τους νέους συνταξιούχους, δηλαδή από αυτούς που βγαίνουν στη σύνταξη 1η-1η του 2022. Ναι. Βλέπαμε όμως νωρίτερα την εγκύκλιο. Τι λέει εγκύκλιος στη σελίδα 4, ότι αν μετά τις 13 Μαΐου του 2016 κάποιος πάρει σύνταξη, τότε θα εφαρμοστούν οι κανόνες συσσόρευσης. Δηλαδή, της σόρευσης. Δηλαδή, θα υπάρξει η περικοπή. Αυτό είναι κομβικό. Η εγκύκλιο Τσακλόγλου διαψεύδει αυτό το οποίο λέει ο Υπουργός Τσακλόγλου. Δεύτερο. Υπήρξε χθες το βράδυ μια διαρροή ότι θα υπάρξει κάποια διευκρινιστική εγκύκλιο. Ναι. Αυτό το πράγμα δεν έχει υπάρξει. Ούτε ως επιβεβαίωση, δηλαδή ο Υπουργός ποτέ δεν το είπε. Γιατί έδωσε συνέντευξη χθες και δεν είπε ότι θα το διορθώσω. Ναι. Ένα. Και δεύτερον, δεν υπάρχει και το ίδιο το έγγραφο. Δηλαδή, αν τη Δευτέρα το πρωί ένας υπάλληλος του ΕΦΚΑ κληθεί να εκδώσει μία σύνταξη, δεν θα ανατρέξει προφανώς στη δήλωση του Υπουργού για να βγάλει τη σύνταξη. Θα ανατρέξει στην εγκύκλιο, η οποία έχει μέσα και τα σχετικά παραδείγματα. Mm-hmm. Άρα η περικοπή θα ισχύει. Και θα ισχύει για αυτούς που είναι από το 2016, από τις 13 Μαΐου 2016 και μετά. Όχι από αυτούς που είναι από 1η-1η του 2022. Ακόμη. Θυμίζω εγώ απλώς ότι μιλάμε για περικοπές που μπορούν να φτάσουν και τα 268 ευρώ το μήνα. 268-269 ευρώ. Για αναπήρους, χείρους κλπ. Ακριβώς. Στις αναπηρικές συντάξεις και στις συντάξεις χειρίας. Είναι προφανές ότι ο κύριος Χατζηδάκης, ο οποίος αποδέχθηκε και ηγεμόνευσε πολιτικά αυτής της επιλογής, και ο κύριος Τσακλόγλου ανοίγουν το δρόμο για να υπάρξουν ατομικές προσφυγές. Και λέω ατομικές προσφυγές, διότι δεν πρόκειται για μια υπουργική απόφαση η οποία μπορεί να προσβληθεί με μια ομαδική αγωγή, αλλά μόνο με ατομικές, γιατί είναι εγκύκλιος. Εδώ όμως υπάρχει ένα θέμα. Δεν μπορεί ο ίδιος νόμος να βγάζει δύο διαφορετικές συντάξεις. Αυτό είναι παράλογο. Και όχι μόνο παράλογο, είναι και αντισυνταγματικό. Αν αυτή είναι η θέση της κυβέρνησης, ότι δηλαδή μπορεί ο ένας νόμος, ο νόμος Κατρούγκαλου, που δεν τον έχει αλλάξει η Νέα Δημοκρατία, και ο νόμος Βρούτση, που δεν τον έχει αλλάξει ο κύριος Χατζηδάκης και ο κύριος Τσακλόγλου, εάν μπορούν να παράξουν δύο διαφορετικού είδους συντάξεις, αν αυτή είναι η θέση τους, τότε θα το πω έτσι όπως μου το είπε ένας πολύ έγκριτος εργατολόγος. Όχι στην ολομέλεια ή στο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν θα φτάσει αυτή η κυβερνητική θέση. Θα απορριφθεί ως αντισυνταγματική από το φρουρό του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν θα μπει καν μέσα στο κτίριο του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και τους δύο πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, λίγες διαφημίσεις και πάλι εδώ.